Εσείς γνωρίζετε ποια από τα έργα που γίνονται στο νησί τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει με τη συμβολή του ΕΣΠΑ? Το πρόγραμμα EU Changes Crete έρχεται να μας τα συστήσει. Πολλά πράγματα έχουν γίνει, κάποια πολύ σημαντικά έργα όπως στη Σπιναλόγκα, βλέπουμε δρόμους καινούργιους που έχουν γίνει, πολλές παιδικές χαρές, πολλά σχολεία, το νέο μουσείο των Χανίων, το ρολόι στα Χανιά, το πολύ ωραίο αρχαιολογικό μουσείο. Με πρεσβευτή το γνωστό παρουσιαστή Χρήστο Φερεντίνο, το EU Changes Crete έρχεται να επικοινωνήσει με τον κόσμο της Κρήτης τα έργα που συγχρηματοδοτούνται στο νησί από την πολιτική της συνοχής μέσω του ΕΣΠΑ. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για μας το να δούμε αυτά τα έργα, γιατί πραγματικά άξιζαν τον κόπο. Δεν ήταν δηλαδή μια δουλειά η οποία εξελίχθηκε σε μια δουλειά ρουτίνας, φωτογράφησης και κινηματογράφησης, αλλά σε κάθε έργο ανακαλύπταμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά της Κρήτης που αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χτες στο Ηράκλειο είχαν την ευκαιρία να μάθουν για την πολιτική συνοχής, τη βασική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την καταλυτική συνεισφορά της σε έργα πνοής που έγιναν και εξακολουθούν να γίνονται στην Κρήτη. Η πολιτική συνοχής φέρνει πιο κοντά την Ευρώπη στον απλό πολίτη. Στον πολίτη που ζει σε ένα πολιό, που ζει σε μια πόλη, και η πολιτική συνοχής χρηματοδοτεί μέσα από το ΕΣΠΑ όλα αυτά τα έργα τα οποία γίνονται. 500 έργα στην περιφέρεια την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τις πολλές κουβέντες γύρω από τα έργα. Αυτό που χρειάζεται είναι να βλέπει καθημερινά τις διαφορές. Και εμείς αυτό θέλαμε να αναδείξουμε, τη διαφορά του χθες με το σήμερα μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, διαφορές οι οποίες διαμορφώνουν ένα καινούριο τοπίο που βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ξεναγήθηκαν και στην έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η συμβολή του ΕΣΠΑ στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών». Μία έκθεση την οποία κάνουμε εδώ σήμερα στο Ηράκλειο και αύριο στα Χανιά, φιλοδοξώντας να δείξουμε το έργο που έχουμε δημιουργήσει, το οποίο αφορά στην κινηματογράφηση και στη φωτογράφηση έργων τα οποία υλοποιήθηκαν μέσω των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης.